όρια του έχει φτάσει ο Χιτή της Δεδισά στην Κορακιά Χανίων, καθώς το κύτταρο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της επιχείρησης, έχει σχεδόν γεμίσει. Είναι κορεσμένοι. Είμαστε ουσιαστικά στο 100% μπορούμε να πούμε φτάνουμε. Καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες τόσο από το προσωπικό της Δεδισά, αλλά πρέπει να συνεργαστούν και οι πολίτες. Όσο καλύτερα να κυκλώσουν, τόσο λιγότερα υλικά θα φτάσουν στον χώρο γεωργικής ταφής. Ήδη έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να πετύχουμε και μείωση του κόστους όλων αυτών που πληρώνει ο πολίτης. Η υφιστάμενη κατάσταση ουσιαστικά απαιτεί την επέκταση του χώρου υγειονομικής ταφής, ένα έργο που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος με 13 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε σε ένα στάδιο ουσιαστικά δύσκολο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι πολύ καλά για να βγάλουμε το 2017. Η πορεία του ένταξής του είναι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα τα καλά νέα, αλλά ούτως ή άλλως για να δημοπρατηθεί και να κατασκευαστεί ο νέος χώρος γεωνομικής ταφής θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημέρωσης της διοίκησης της Δεδισά Χανίων με φορείς του τουρισμού και συγκεκριμένα εκπροσώπους από τους συλλόγους ξενοδόχων και εστίασης. Με σκοπό? Με αυτή τη συνάντηση θα πετύχουμε την ευαισθητοποίηση του κόσμου, έτσι ώστε ανακυκλώνοντας σωστά, δίνουμε ζωή στο χώρο υγειονομικής ταφής και πώς μπορούμε εύκολα να μειώσουμε τα κόστη μας. Σωστή δουλειά γίνεται, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Αν σας πω ότι δηλαδή θα αναλύσουμε την πορεία μιας συσκευασίας ουσιαστικά. Πώς μια γέννηση συσκευασία, ας πούμε, πηγαίνοντας στον πράσινο κάδο, ανεβαίνεται στα απορριμματοφόρο, ζυγίζεται, περνάει από όλο αυτό το εργοστάσιο, στην ουσία την πληρώνει ο πολίτης και καταλήγει στο χώρο υγειονομικής ταφής. Εάν όμως απορριφθεί στο σωστό κάδο, και ο πολίτης δεν θα την πληρώσει και θα ελαφρυνθεί ακόμα περισσότερο από την πώληση της συσκευασίας αυτής. Να θυμίσουμε πως το ζήτημα της επέκτασης του Χιτή Χανίων έχει τεθεί από τον Δήμαρχο Χανίων υπόψη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου.